ξεκινήσαμε χθες το βράδυ. Είναι, όπως είπατε, το τέταρτο στη σειρά φεστιβάλ που οργανώνουμε με θέμα τα ταξιδιωτικά έργα του Νίκου Καζαντζάκη. Φέτος ο προορισμός μας είναι η Κίνα. Και είχαμε τη χαρά να έχουμε και την πρέσβη της Κίνας χθες το βράδυ μαζί μας. Ήρθε η ίδια να κάνει το άνοιγμα του φεστιβάλ. Mm-hmm. Και σε λιγάκι μάλιστα την περιμένουμε να επισκεφτεί και το μουσείο. Mm-hmm. Ήταν μια πολύ ωραία παράσταση χθεσινή από τη λυρική σκηνή, από την εναλλακτική σκηνή της λυρικής μας. Μια όπερα για παιδιά και νέους, ένας πολύ ωραίος συνδυασμός της τεχνολογίας με την τέχνη. Εντυπωσιάστηκαν τα παιδιά. Συνεχίζεται σήμερα η παράσταση αυτή για δύο παραστάσεις. Έχουμε μία απογευματινή στις 6 και μία βραδινή στις 9. Mm-hmm. Και αυτή είναι η έναρξή μας με τη λυρική σκηνή. Όπως κάθε χρόνο όμως, το μεγαλύτερο μέλος του φεστιβάλ λαμβάνει χώρα στη Μυρτιά, όπως ξέρετε. Η πρέσβης μάλιστα έρχεται σήμερα να δει και τις προετοιμασίες εδώ που κάνουμε, γιατί αύριο θα είμαστε στη Μυρτιά για ένα διήμερο. Θα έχουμε μια περιηγητική παράσταση. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε να σας πω χοντρικά έστω τις μέρες που θα ακολουθήσουν. Σαφέστατα, γι' αυτό και σας πήραμε τηλέφωνο και γι' αυτό επικοινωνήσαμε μαζί σας για τον κόσμο που σας ακούει και έχει τη δυνατότητα, κοντά είναι η Μυρτιά και θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα μέσα από όλα αυτά και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πάντα έχεις να μάθεις περισσότερα πράγματα. Ο σκοπός μας είναι να φτάσει ο λόγος του Καζαντζάκη σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό, και τι πιο όμορφο να τον μεταφέρουμε το λόγο μέσα από την τέχνη. Μας αρέσει πολύ αυτό το πάντερμα και αρέσει και στον κόσμο, γι' αυτό και το συνεχίζουμε. Μας αρέσει που συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες ντόπιοι, που ειδικά φέτος θα συμπράξουν επί σκηνής με πάρα πολλούς ξένους καλλιτέχνες. Έχουν έρθει πάρα πολλοί καλλιτέχνες από την Κίνα αλλά και την Ευρώπη. Αύριο θα έχουμε μια πολύ ωραία περιηγητική παράσταση που είναι όμως με δελτία δωρεάν εισόδου, γιατί έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, θα γίνει σε όλο το χωριό και πρέπει να είναι πάρα πολύ οργανωμένοι και πειθαρχημένοι όσοι συμμετέχουν, και γι' αυτό έχουν μοιραστεί από πολύ νωρίς δελτία εισόδου. Επομένως όσοι δεν το έχουν αυτό το δελτίο, να αποφύγουν να έρθουν αυτές τις δύο μέρες. Θα γίνουν πάρα πολύ όμορφα πράγματα και το Σαββατοκύριακο όμως. Μετά από την Τετάρτη, Πέμπτη που θα είμαστε εδώ, θα ξαναπάμε στο Αστόρια για μια μοναδική παράσταση από ένα χοροθέατρο, μια ομάδα σύγχρονου χορού που θα μας έρθει επίσης από την Κίνα, μια ομάδα 20 χορευτών, που θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα δώσουν επίσης δύο παραστάσεις, μία στις 6 και μία στις 9. Μπορεί όλα αυτά να τα βρει κανείς αναλυτικά στο πρόγραμμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του μουσείου. Κυκλοφορεί ακόμη το πρόγραμμα έντυπο σε διάφορα σημεία στο Ηράκλειο, και στο Αστόρια μπορεί να το βρει κανείς που γίνονται οι παραστάσεις, στο Ελευθερουδάκη, στη Βικελέας, στο Πολύκεντρο, στο Κυποθέατρο. Μπορεί να μας τηλεφωνεί για να μαθαίνει λεπτομέρειες. Θα κορυφωθεί το φεστιβάλ το Σαββατοκύριακο, που θα γίνονται πράγματα από το πρωί εδώ. Δηλαδή το πρωί θα έχουμε τα σεμινάρια για μικρούς και για μεγάλους. Υπάρχουν ακόμη θέσεις όσοι θέλουν να ρωτήσουν για να μάθουν, αν τους ενδιαφέρει να συμμετέχουν. Τι σημαίνει σεμινάρια, κυρία Τσάκα? Με την ευκαιρία που θα έρθουν όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, θα κάνουμε κάποια εξειδικευμένα σεμινάρια. Έχουμε σεμινάριο καλλιγραφίας, έχουμε σεμινάριο όπερας, έχουμε σεμινάριο θεάτρου σκιών, έχουμε σεμινάριο μουσικοκινητικής, κάποια απευθύνονται σε ενήλικες, κάποια σε παιδιά, κάποια έχουν συμμετοχή, κάποια είναι ελεύθερα. Και το απόγευμα, από το απόγευμα και μετά, και το Σάββατο και την Κυριακή, θα έχουμε μία απογευματινή ζώνη όπου θα έρχονται όλοι ελεύθερα και θα παίρνουν μικρές γεύσεις από τον πολιτισμό και την κουλτούρα των Κινέζων. Δηλαδή θα έχουμε κάποιον Κινέζο που θα φτιάχνει φαγητά και θα μπορεί να εκπαιδεύεται όποιος θέλει για το πώς φτιάχνουμε τα noodles, για παράδειγμα. Θα έχουμε την τελετουργία του τσαγιού, θα μπορεί κανείς να πάρει μαθήματα ταϊτσί. Μπορεί να έρθει όλη η οικογένεια ελεύθερα τα απογεύματα του Σαββάτου και της Κυριακής και να κάνει πολλά πράγματα εδώ. Και το βράδυ κλείνουμε με πολύ ωραία μουσική performance από Κινέζους πάλι.
στο μεγάλο χώρο πάρκινγκ του μουσείου στο χωριό. Μάλιστα. Ουσιαστικά ξεκινήσατε χθες και αυτό το τέταρτο φεστιβάλ λόγου και τέχνης τελειώνει 14 του μήνα την Κυριακή, έτσι, αργά το βράδυ. Ναι, είναι μια εβδομάδα ακριβώς διαρκεί. Θα κλείσουμε με επίσης μια πολύ ωραία σύμπραξη Κινέζων μουσικών με τον Γιώργη το Μανολάκη και τους Νέφελο Project. Θα είναι πανηγυρικό το κλείσιμο και ο Μανολάκης έχει πολύ θερμό, ένθερμο κοινό. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως σας είπα και πριν, και αυτές τις συμπράξεις των Κινέζων με τους ντόπιους καλλιτέχνες. Φυσικά όλο αυτό το φεστιβάλ το στηρίζουν πάρα πολλοί εθελοντές, οι κάτοικοι του χωριού. Συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Οργανών Αστερουσίων, αλλά και το Κέντρο Κινέζικου Πολιτισμού από την Αθήνα, που μόλις έχει συσταθεί ένας οργανισμός δίπλα στην Πρεσβεία. Και έχουμε βέβαια και πάρα πολλούς χορηγούς. Και είναι και πολύ εντυπωσιακό το πρόγραμμα, έτσι όπως το βλέπω και στα γραφικά του, με τα σκίτσα, με τις εικόνες, ανοίγοντάς το, ξεδιπλώνοντάς το, πηγαίνοντας όλο και παρακάτω, κυρία Τσάκα. Είναι δηλαδή μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Συμμετέχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτό το project, και είναι έτσι και αλλιώς και ο κινέζικος πολιτισμός έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, που μπορούμε και τον αποτυπώνουμε πολύ όμορφα από τα δρόμενα και τα... Πάντως το σήμα σας είναι ασπρόμαυρο για φέτος, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω, εντυπωσιακότατο είναι. Η Μυρτιά επίσης είναι δίπλα μας, δεν είναι μακριά μας, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο στον καθένα από εμάς που θέλει να δει. Αλλά είπατε πάντα θα πρέπει να ρωτάει, γιατί υπάρχει και ένας περιορισμός ενδεχόμενα με ελεύθερες θέσεις που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρηθεί, έτσι, και για, να μπορεί. Αυτές οι ιδιαιτερότητες στο φετινό πρόγραμμα, γιατί προκειμένου να μην επαναλαμβανόμαστε κι εμείς κάθε χρόνο, αποφασίσαμε φέτος να το πάμε ένα βήμα παρακάτω το φεστιβάλ και να κάνουμε κάποια καινούργια πράγματα. Ήταν φυσικά πιο απαιτητική η διοργάνωση η φετινή, και έχει αυτή τη διαφορετική δομή. Θα πρέπει κανείς να μελετήσει προσεκτικά το πρόγραμμα για το λόγο που είπατε, για να μην ταλαιπωρηθεί. Έτσι, για να μην ταλαιπωρηθεί. Και να μπορέσουμε κι εμείς να διαχειριστούμε σωστά και με ασφάλεια τον κόσμο που θα έρθει, ειδικά στο χωριό. Μαθαίνοντας και εμείς και τα παιδιά μας μέσα από αυτό το φεστιβάλ, ταξιδεύοντας στην Κίνα με τον Νίκο Καζαντζάκη, ουσιαστικά διοργανώνεται από το Μουσείο Καζαντζάκη.